Κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, κύριε Επιδήμαρχε, κύριε Διευθυντέ Σχολείου, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μαθητές. Κάποιος σύγχρονος ιστορικός είπε ότι εάν τα έθνη θέλουν να προοδεύσουν, πρέπει να βαδίσουν προς τα εμπρός. Ενώ για τους Έλληνες είπε ότι πρέπει να βαδίζουν προς τα πίσω. Και όταν λέμε προς τα πίσω, εννοούμε τον πλούτο της παράδοσης μας, τον πλούτο της γλώσσας μας, της πίστης μας και της πατρίδας μας. Και αυτό κάνει σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντίνος και Ελένη Παπα-Νικολάου σε συνεργασία με τον Δήμο Βοηρίου, τον οποίο ευχαριστούμε, διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση για να τιμήσει τους ήρωες του 21. Δεν θα πω πολλά, απλά να πω ότι σήμερα παραφορτώσαμε τα παιδιά στα σχολεία μας με γνώσεις και πληροφορίες πολλές, κάνοντας την ουσία και το νόημα της πραγματικής παιδείας. Δύο λόγια για το τρεις σειρές μόνο θα διαβάσω, για το τι λέει ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, για το θέμα. Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας. Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες, ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά για τον Θεό και για την πατρίδα. Ας στείλουν αυτό το σπόρο και ας μην τον δουν να βλαστάει. Τίποτα δεν πάει χαμένο, κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να έρθει στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Μεγάλη μου χαρά, χαιρετίζω ακόμα μια όμορφη εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου, ένα σχολείο με τις δραστηριότητες του αυτές τις παράλληλες, αναφαρμίζει πολύ το πολιτισμικό προϊόν αυτής της πόλης και ευρύτερα του Δήμου μας. Είμαστε περήφανοι, σας το είπα πολλές φορές, είμαστε συνοδοιπόροι, χαίρομαι που τις 1 του μηνός Απριλίου, αυτό θα το δείξουμε και προς τα έξω, μιας και το σχολείο μαζί με το Δήμο, κυρίως το σχολείο, θα μεταβεί στο Βελιγράδι σε μια τετραήμερη επίσκεψη που θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιαστούμε στο Δημοτικό Σχολείο Στάνγκουδας του Βελιγραδίου στα πλαίσια της αδερφοποίησης που θα γίνει εκεί, αλλά σύν της άλλης, τιμώντας και την εκδήλωση και τιμώντας μάλλον και την επέκταση του 25 Μαρτίου, να επισκεφτούμε και τον πύργο Νεμπόησα, όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φελιστελής με τα 7 παλικάρια, τα οποία τον συνόδευσαν στο θάνατο με την τελευταία στιγμή, εκ των οποίων τα 3 ήταν από τις Άξιστα. Άραγε μια πραγματικά σοβαρή γιορτή αυτή που θα κάνουμε στο Βελιγράδι και χαίρομαι που θα είναι μέρος αυτής μετά από πολλά χρόνια των ιστοριών που ακούμε, να έχουμε και την επαφή με τον χώρο και τους εκεί ανθρώπους οι οποίοι μας περιμένουν, μιας και έχουμε αδερφοποιηθεί με τον εκεί Δήμο εδώ τα 3 τελευταία χρόνια. Μάλλον συγγνώμη, που 2 χρόνια έχουμε αδερφοποιηθεί, οι Δήμοι από όπου καταγόταν οι ακόλουθοι του Βελιγραδιού. Εύχομαι λοιπόν ωραία ακούσματα σε αυτή την ωραία εκδήλωση του διοργανώνου. Παρακαλώ τον πατέρα Προκόπιο, ο οποίος εκπροσωπεί το Σεβασμιότητο, να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας κυρίου κυρίου Αθανασίου για αυτήν την εκδήλωση και ως απόφοιτος αυτού του σχολείου και καρπός του κυρίου Γεωργίου Φίλιου, της κυρίας Μαρίας Μουσιάκη και του κυρίου Νικολάου Τσομή, είμαι βαθύτατα συγκινημένος και πολύ χαρούμενος και θα ήθελα να πω ότι το έργο το οποίο επιτελεί το Μουσικό Γυμνάσιο του Δήμου Πισιάτιστα σε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο δεν πάει χαμένο, έχει γίνει ξακουστό. Και αυτό μπορώ να σας το ομολογήσω και εγώ ως
φοιτητής που ήμουν στη μουσική. Σήμερα, στην μεταμοντέρνα κοινωνία που ζούμε, έχουμε ένα από τα πολλά να αντιμετωπίσουμε, μια κρίση ταυτότητας. Ο Έλληνας σήμερα και η Ελληνίδα δεν γνωρίζει ποιος και ποια είναι. Κοιτάει δηλαδή τα φώτα στη Δύση, μόνο που η Δύση κοιτάει εμάς σήμερα. Στα συνέδρια που πηγαίνουμε στο εξωτερικό, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν προχωρήσει οι φιλόσοφοι, οι σύγχρονοι, και δεν διαβάζουν Πλάτωνα και Αριστοτέλη, αλλά διαβάζουν Άγιο Μάξιμο Ομολογητή και Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Εμείς λοιπόν πρέπει, για να έχουμε ταυτότητα και να σταματήσει η κρίση, να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας. Όχι όμως ως ένα είδος μουσείου, σαν μια περιήγηση σε ένα μουσείο, αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό από τον οποίο θα φάμε και θα πιούμε και μέσα μας αυτός θα καλλιεργηθεί και θα καρποφορήσει στην ώρα του. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά, στους συναδέλφους μας και καλή δύναμη στο έργο των δασκάλων. Πριν αρχίσουμε, θέλω να ευχαριστήσω και τον πρώτο διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Σιάτας, τον κύριο Φίλο, για την παρουσία του και τον κύριο Κότσικα για την επιμέλεια των κειμένων και των βίντεο που θα δείτε. Μπορούμε να αρχίσουμε.
ενέργεια στην Ορχήστρα Ευρωπαϊκής Μουσικής και στη διευθύνουσα την κυρία Τουσιοπούλου. Την παραδοσιακή χοροδία και τους υπεύθυνους του κύριου Ψωμή και του κύριου Μαρκοπούλου. Τον κύριο Κότσικα που εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα για την επαγγελματική δουλειά στα βίντεο. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Κωνσταντίνο, ο οποίος πάντοτε είναι κοντά μας και καλύπτει τη διευθυντά της εμπειρίας μας. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Πολλά πολλά, πάντοτε ελεύθερο. Καλό βράδυ.